Ο Χριστός σταυρώθηκε στις 9 το πρωί με το κοσμικό. Στις 12 έγινε το σκότος μέχρι 3 το απόγευμα. Και 3 το απόγευμα παράδειγε το πνεύμα. Μέχρι τις 6 που ήταν η δύση του ηλίου έγινε η αποκαθίδρωση και η ταφή. Οπότε η έκτη βρήκε τον Χριστό στον τάφο. Γιατί δεν επιτρεπόταν μετά τη δύση του ηλίου να γίνει ταφή, έπρεπε να γίνει λίγο πριν από τη δύση του ηλίου. Ήταν ο νόμος, ο Μωσαϊκός. Έπρεπε να γίνει μέσα στον νόμο το Μωσαϊκό, γιατί θα ήταν παραβάτες όλοι. Και ήταν όλοι τόσο ευσεβείς που δεν έπρεπε να κάνουν παράβαση. Λοιπόν, από τις 3 μέχρι τις 6, σε 3 ώρες. Άλλο ημέρο, άλλο ωράριο, άλλο. Όχι, όχι, αυτά που λέμε. Έτσι. Το Βυζαντινό, το λεγόμενο. Το Βυζαντινό το πήρε από το Εβραϊκό. Και το Βυζάντιο πήρε, ας πούμε, την εκκλησιαστική αρρύθμιση για να έχουμε και αυτή την παράδοση. Εδώ δεν έχουμε ανατολή ηλίου. Το Μάρτιο ο Χριστός σταυρώθηκε στις 23 Μαρτίου. Στις 23 Μαρτίου. Τότε έχουμε ησημερία. 12 ώρες ακριβώς ημέρα και 12 νύχτα. Και η Ανάσταση έγινε 25 Μαρτίου. 33 τότε. Η ζωή εν τάφο κατετέθης Χριστέ και άγγελων στρατιέ εξεπλήτοντο συγκατάβαση δοξάζουσε τη σύ. Η ζωή πως νίσκης πως και τάφο οικής του θανάτου το βασίλειο.